σοκ στην Ιαπωνία μετά την επίθεση με στόχο τον πρωθυπουργό της χώρας Φούμιο Κισίντα. Αυτοσχέδιος μηχανισμός κατά τα φαινόμενα καπνογόνο εξφεντονίστηκε εναντίον του επικεφαλής της κυβέρνησης, καθώς ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία σε μικρό αλλιευτικό λιμάνι στο δυτικό τμήμα του αρχιπελάγους. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκε μικρή έκρηξη και οι σωματοφύλακες του Κισίντα έσπευσαν να τον απομακρύνουν από το σημείο. Επιβεβαιώνεται πως ο πρωθυπουργός είναι σώος και αυλαβής. Κατά τα πρώτα στοιχεία, δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε αναφέρθηκαν υλικές ζημιές. Ο άνδρας, ο οποίος εξφενδόνησε το αντικείμενο, συνελήφθη επί τόπου. Σε πλάνα της Ιαπωνικής τηλεόρασης, αστυνομικοί καθυλώνουν τον ύποπτο στο έδαφος και το συλλαμβάνουν. Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Σιντζο Άμπε, που έπεσε νεκρός από τα πυρά άνδρα με αυτοσχέδιο όπλο στη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, καθώς η Ιαπωνία φιλοξενεί το Σαββατοκύριακο υπουργικές συνόδους της G7.